Το πρωί της 5ης, φορτηγό όχημα που μετέφερε πυρήνα ελαιουργίου ανετράπη στην περιοχή του Αντιρίου. Ανατροπή φορτηγού οχήματος είχαμε στο Δήμο Αντιρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που πλέουν στην περιοχή αλλά και της μετατόπισης του φορτίου του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός της Νταλίκας δεν υπέστη κανένα σοβαρό τραυματισμό. Αμέσως μετά το συμβάν, στο σημείο βρέθηκε γερονοφόρο όχημα προκειμένου να επαναφέρει το φορτηγό, ενώ προσπάθειες κατευλήθησαν προκειμένου να απομακρυνθεί και το μεταφερόμενο υλικό που είχε διασκορπιστεί στο οδόστρωμα ώστε να μην προκληθεί κάποιο ατύχημα. Για το θέμα έκανε δηλώσεις ο διοικητής της τροχιάς Ναυπάκτου, Κώστας Κακούσης. Σήμερα το πρωί ένα επικαθήμενο φορτηγό, το οποίο ήταν φορτωμένο με πυρήνα από ελιές, το λιοκόκι που λέμε, του μπάρισε εκεί στη στροφή για άγνωστο λόγο και με αποτέλεσμα να χυθεί το υλικό στο οδόστρωμα και ένα μέρος της πλατείας εκεί πάνω. Δεν είχαμε τίποτα άλλο, καμία άλλη συνέπεια από το... Έτσι, από το τουμπάρισμα που έγινε, ούτε ο οδηγός τραυματίστηκε, δεν είχαμε κάτι άλλο, δηλαδή να σας αναφέρω. Απλά και μόνο στο σημείο εκείνο διακόπηκε για έτσι, ένα διάστημα η κυκλοφορία από αυτόν τον δρόμο, αλλά βέβαια η κυκλοφορία γινόταν κανονικά από την πάνω μεριά του χώρου. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, κυκλοφοριακό τουλάχιστον, και τα αυτοκίνητα που περνάγαν ήταν λίγα. Ενημερώθηκαν... από τον ιδιοκτήτη εκεί, ενημερώθηκε κάποιος γερανός, θα έρθει, φαντάζομαι θα έχει σηκώσει τώρα το αυτοκίνητο. Ήταν στο σημείο εκεί όταν έφυγα εγώ. Θα κοιτάξουμε να δούμε μήπως υπάρχει στο σημείο, έτσι, μπορεί να δημιουργηθεί ένα τροχαίο, γιατί το υλικό ήταν από λάδι. Και αυτό, να δούμε τι προβλήματα θα δημιουργήσει στην άσφαλτο, αν θα έχουμε κάποια γλίτσα στο σημείο.